Είμαστε εδώ εμείς οι αγωνιστές, οι γαλατσιώτες, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ενωμένοι και αισιόδοξοι για το μέλλον της πατρίδας μας, για το μέλλον της Ελλάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους ικανότατους και αξιόλογους βουλευτές του, χωρίς καμιά καθυστέρηση, προχώρησαν στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού με αξιοκρατικά κριτήρια και στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής και λιγότερα δαπανηρής δομής. Μετά από την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Εκατερίνη Σακελαροπούλου έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας μας και γίνεται 13ος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς όλες οι γυναίκες είμαστε πολύ περήφανες και έτσι ανοίγει ο δρόμος για το μέλλον μας. Πολύ καλεσμένοι, αξιόλογοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας, είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητός Υπουργός, κύριος Κουμουτσάκος. Η βουλευτής Ζωή Ράπτη. Υπάρχει κάποιος άλλος βουλευτής, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα γραμμένα. Συνεχίζω με το Δήμαρχο Γαλατσίου, Μαρκόπουλο Γιώργο, ευχαριστούμε. Τον Αντιδήμαρχο και Αναπληρωτή Δημάρχο Πρωτομετάριο Μανώλη. Πετρούλα Παπαγεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος, Μακανάρης Πέτρος. Είναι κοντά μας και ο Ζόμπος ο Κώστας, αρχηγός της παράταξης, αλλά τους είναι εδώ. Σάκης Ιωαννίδης. Ο Σάκης Ιωαννίδης είναι κοντά μας. Μανιάτη. Ο Μανιάτης ο Γιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας. Ο Βάστας ο Κώστας, ο πρόεδρος Συνομαχιακής Β4 Βραμάκος, Πύρος. Μαριάνθη Μίκα, πολιτευτής εδώ στο Γαλάτσι, ευχαριστούμε. Η Αθανασία Οικονόμου, πρόεδρος ΟΝΕΔ Γαλατσίου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Αργυρός, που διαφεύγει το μικρό, συγγνώμη. Ο Τσούλας ο Χάρης, από την τοπική της Νέας Φιλαδέλφειας, γραμματέας. Φέη Καλογύρου, περιφερειακή σύμβουλος, παρακαλώ. Σοφία Λιμάρα, περιφερειακή σύμβουλος. Ο Βλάχος, ο Γιώργος, πολιτική επιτροπή. Έχω ξεχάσει κάποιον, δεν ξέρω. Είναι και ο Δωρεάρης του Β4 και ο Γραμματέας του Β4. Μαριάνθη. Α, ναι, και η Μαριάνθη καθετζή πολιτευτής. Είναι και ο Μέμος, ο Χριστοδούλου κοντά μας, Δημοτικός Σύμβουλος. Να πω και κάτι δυσάρεστο. Δύο αγωνιστές της παράταξής μας έφυγαν από κοντά πριν από λίγες μέρες. Η Χρυσούλα η Κόνστα, μια υπέροχη κυρία, μια δυναμική γυναίκα, σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. Διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος τοπικής της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο Νίκος ο Βατάλης, ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο οποίος διετέλεσε νομάρχης Τρικάλων και Δράμας και ήταν διευθυντικός στέλεχος στη ΔΕΗ. Ήταν πρόεδρος και μέλος τοπικής της Νέας Δημοκρατίας Γαλατσίου για πολλά χρόνια. Παρακαλώ να κρατήσουμε ενώπιον τους υγεία για τη μνήμη τους.